Είναι αδελφός σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα λοιπόν πήρε ομαδόν από την αντιπολίτευση. Κυρίως λέγοντας... Έλειπε και δεν τον παρατήσαμε. Δεν μπορούσε να έρθει. Κυρίως λέγοντας ότι έχετε φτιάξει ένα κομματικό κράτος διορίζοντας ημετέρους στο δημόσιο. Έχετε αυξήσει τις δαπάνες στο δημόσιο. Κακό βεβαίως το κλίμα το επιχειρηματικό, διότι ψηφίζετε και λέτε ότι λέτε εντάξει, αλλά με πόνο ψυχής της ιδιωτικοποίησης. Δεν έρχονται λοιπόν επενδυτές, διότι βλέπουν απρόθυμους υπουργούς να λένε ότι ψηφίζουν και με μαύρη καρδιά. Άκουσα αυτό τον ανερμάτιστο λαϊκισμό της κυρίας Σπυράκη, που εκπροσωπούσε σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται πραγματικά περί αθλειοτήτων, να το πω κατά αυτή την έννοια. Ξεκινώντας από τις αποκρατικοποιήσεις και όλη αυτή την αμπελοφιλοσοφία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα, με κορονίδα, αν θέλετε, αυτής της μπαρουφολογίας, το περιδίθεν η αγορά ξέρει, η αγορά μπορεί. Και ο κύριος Σπύρτζης, τον οποίο ζήτησε την παρέτηση ίσως η Νέα Δημοκρατία διαστόματος κυρία Σπυράκη και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Δάρα, αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να διαχειριστεί την αθλειότητα των συμβάσεων αποκρατικοποίησης που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία και στο θέμα του ελληνικού. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η σημαντική διαφοροποίηση στη σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς και η παρέα του, όλα αυτά τα καλόπεδα, ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σαμαράς, και στην τελική σύμβαση που υπογράφτηκε, που ξέρετε το τίμημα είναι πολύ υψηλότερο από τα 500 εκατομμύρια που είχε αυξηθεί συνολικά, ότι η μορφή της σύμβασης έχει αλλάξει, γιατί πάμε τελικά σε 8 δισεκατομμύρια στο σύνολο της αποκρατικοποίησης, η καταβολή του τιμήματος γίνεται πιο προστοβαρής και υπάρχουν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου, στην ίδια την επένδυση που είχε υπογράψει η Νέα Δημοκρατία. Κυρία Τσάκρη, μισό λεπτό σε αυτό. Να ξεκαθαρίζουμε το βασικό. Εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνουν τέτοιας μορφής ιδιωτικοποίησης? Εκτιμούμε δηλαδή ως ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι φιλέτα που προσφέρουν, που έχουν σημαντικό ειδικό βάρος για την οικονομία ή μπορούν να έχουν και μια οικονομία που θα μπορούσε το κράτος να παρεύει, να κάνει δουλειές εκεί, να τα κάνει εκείνο, πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες. Ένα το αιτήμημα, ένα άλλο πράγμα το, αυτό που λέω. Κύριε Δαράκη, παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά η αριστερά δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι υπέρ εκείνων των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες γίνονται με σχέδιο, δημιουργούν θέσεις εργασίας και πρόκειται περί πραγματικών επενδύσεων. Είναι κατά του ξεπουλήματος. Σε κάθε άρα περίπτωση. Είναι απλώς καλύτερα ή χειρότερη διαχειριστή η αριστερά. Είναι καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστή. Κοιτάξτε, κύριε Δαράκη. Παρακαλώ. Εδώ πέρα είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι το κράτος έχει συνέχεια. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά. Επομένως, υπογράφτηκαν συμβάσεις και δεν λέμε σήμερα, ότι οι συμβάσεις που υπογράφτηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν είναι υποχρέωσή μας να τις στηρίσουμε. Γιατί πραγματικά το κράτος έχει μια συνέχεια. Ναι. Άλλο όμως να αναγνωρίσω το πρόβλημα. Έτσι, και άλλο ποιο είναι το διακύβευμα στην προκειμένη περίπτωση εδώ. Έτσι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ας δούμε λοιπόν. Επομένως, υπάρχει σημαντική διαφορετική διαχείριση των αποκρατικοποιήσεων που έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, το ξαναλέω αυτό από τις προσπάθειες που γίνονται σήμερα. Εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε στα πλαίσια των ανηλυμένων. Των ανηλυμένων υποχρεώσεων, λοιπόν, τις κείμενες συμβάσεις, πάντα με γνώμονα την προστασία όλων των πτυχών του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα περίπτωση. Στο ελληνικό, το συγκεκριμένο. Στο ελληνικό, το συγκεκριμένο. Είναι μία επιλογή που σοφά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Έγινε να προχωρήσει. Αυτό συντελέστηκε, κύριε Δαράκη. Αυτό συντελέστηκε, ναι, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Σας καταλαβαίνω να πείτε ότι είναι φτηνό. Είναι φτηνό. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με τους καλύτερους όρους. Σαν όμως θες. Και σας είπα, κοιτάξτε τη σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς και τη σύμβαση που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Σας άκουσα και μπορούμε να δούμε τη σύγκριση. Ο κόσμος μπορεί να τη δει και να πει είναι καλύτερη ή χειρότερη. Λέω εγώ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν ρωτάω εάν θα το διαχειριστείτε καλύτερα. Εγώ ρωτάω, η διαφορά σας λοιπόν είναι ότι είστε καλύτεροι διαχειριστές? Δηλαδή, μπαίνετε κι εσείς στη συζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ανίκανοι και εμείς είμαστε οι πιο ικανοί. Κύριε Δαράκη, δηλαδή, ήταν ανίκανοι αυτοί ή εκπροσώπησαν κάτι άλλο? Ο ΣΥΡΙΖΑ, η βασική διαφορά σας αυτή αν είναι. Αν ξεκινούσε τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων, σίγουρα δεν θα την ξεκινούσε με τον τρόπο τον οποίο έγιναν. Ούτε θα έβαζε σε ένα τσουβάλι, να σας πω και το άλλο, έτσι, τα 14 πιο, αν θέλετε, κερδοφόρα περιφερειακά αεροδρόμια, για να τα δίνει που δεν τα αποκρατικοποίησε. Ουσιαστικά τα έδωσε στο γερμανικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Και δεν λέμε ότι δεν θα συνεχίσουμε τη σύμβαση αυτή, γιατί πραγματικά το ελληνικό κράτος έχει δημόσιο. Έχει συνέχεια. Και να σας πω και το άλλο. Αλλά αν εκτιμάτε, υπάρχει πάντα, αν θέλετε. Επιτρέψτε μου. Υπάρχει πάντα, αν θέλετε, ότι πρόκειται για ξεπούλημα βασικού χώρου, το οποίο θα έπρεπε να είναι στο δημόσιο. Εμείς προσπαθούμε. Και εσείς λέτε ότι αφού το κάνανε άλλοι, εμείς το κάνω. Εμείς προσπαθούμε, κύριε Δαράκη, να μην το δίνουμε με όρους ξεπουλήματος. Αντιλαμβάνεστε, σας είπα, ότι οι αποκρατικοποιήσεις από μόνες τους,
χωρίς τους όρους, που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Μπορεί να είναι πάρα πολύ κακές αν έχουν αυτούς τους άθλιους όρους, τους οποίους διαχειρίστηκε ο κ. Σωμαράς. Οι όροι καθορίζουν να είναι καλές. Και μπορεί να γίνουν πολύ καλύτεροι αν τους διαχειριστούμε πάντα με γνώμονα, όπως σας είπα προηγουμένως, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η καταρχήν τοποθέτηση. Διαχειρίζεστε αυτά που βρήκατε από τους πρώτους. Απλά η κυρία Σπυράκη, θέλει να λέμε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να λέμε. Δεν έχει νόημα, δεν είναι παρόν. Θέλει να λέμε. Ούτε ήταν κανένας παρόν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να λέμε ότι πανηγυρίζουμε κιόλα, ότι πανηγυρίζουμε και χοροπηδάμε. Που μη χαιρόμαστε, τρελνόμαστε από τη χαρά μας, έτσι. Ναι. Που βάλαμε σε ένα τσουβάλι 14 περιφερειακά, καλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια και τα δίνουμε στο γερμανικό δημόσιο, γιατί περί αυτού αυτό έκανε ο κ. Σωμαράς. Και το ξαναλέω. Δεν μπορούμε να αποστούμε από αυτό. Έτσι, μπορούμε όμως να το διαχειριστούμε με καλύτερους όρους. Κυρία Τζάκρη, εσείς λέτε λοιπόν ότι προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με καλύτερους όρους. Η επιχειρηματολογία όμως που υπάρχει από την άλλη πλευρά, που λέει ότι όμως όταν βγαίνεις, είσαι υπουργός, αυτή η λιμένη υποχρέωση την οποία είπατε κι εσείς, και λες όμως ότι δυστυχώς με πόνο καρδιάς, ή ξέρετε κάτι δεν ήταν το τίμημα, ή εγώ πονάω, ή εγώ δεν θα ήθελα, λέει η αντιπολίτευση ότι αυτό είναι ένα κακό μήνυμα προς τα έξω. Προς τους επενδυτές που θέλουν να έρθουν, να βάλουν τα λεφτά τους, διότι σας κατηγορούν ότι υπάρχουν ιδεολειψίες από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν θα μπορούσε να μπει ούτε καν σε αυτή τη λογική που εσείς λέτε, όχι ξεπούλημα, αλλά αποκρατικοποίηση προς όφελος του ελληνικού δημοσίου και επωφελία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό λέμε. Αποκρατικοποίηση προς όφελος του ελληνικού δημοσίου και υποφελία των Ελλήνων πολιτών με συγκεκριμένο business plan που κατατίθεται από τον επενδυτή, που δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας στην προκείμενη επένδυση με ένα τίμημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και στις ανάγκες του τιμήματος. Λοιπόν, και με έναν τρόπο προστατεύει, αν θέλετε, και το περιβάλλον και καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Αυτό σημαίνει καλύτερη αποκρατικοποίηση. Πώς θα προσελκύσουμε λοιπόν επενδυτές όταν δεν υπάρχει, όπως σας είπανε προηγουμένως, κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον? Διότι σου λέει ότι όταν δεν ξέρω εγώ, και δεν μιλάμε μόνο παροχές, δεν λέμε μόνο φοροαπαλλαγές σε αυτούς που θα έρθουν, αλλά να ξέρουν ότι θα είναι ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ότι θα έχει τη δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος να κινηθεί χωρίς εκπλήξεις. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γενικό κεδρο. Άφησα κάτι αναπάντητο στο προηγούμενο παραλήρημα της κυρίας Σπυράκη για το διωγγωμένο, δίθεν διωγγωμένο. Όχι, θέλω να το πω. Για το δίθεν διωγγωμένο ελληνικό δημόσιο. Για το δίθεν διωγγωμένο. Που αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, εξαιτίας των μαζικών, να το πω έτσι, συνταξιοδοτήσεων όλο αυτό το χρονικό διάστημα, λοιπόν, είναι όχι μόνο δεν είναι διωγγωμένο, αλλά θα έλεγα ότι είναι και κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, στον χώρο της εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την τραγική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Μισό λεπτό. Και επιτρέψτε μου κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχει ένα νόημα. Για να μην φανεί κάτι και παρεξηγηθεί στον κόσμο. Ήρθατε πριν από λίγο, γιατί αλλιώς δεν θα είχατε κανένα λόγο να μην σας το πάνε στη θέση του καλεσμένου μας. Ήρθατε πριν από λίγο και δεν ήσασταν. Για να μην φανεί τώρα ότι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ενώ μπορείτε να τα αποφύγετε. Μακάρι να ήμουν και στο πρώτο μήνυμα. Όχι, το λέω, να το επαναλαμβάνουμε για όσους το λέω για να μην έχουμε καμιά ψεύδη λάθος εικόνα. Και επίσης ήταν ο κύριος Μπάρκας. Ο κύριος Μπάρκας κάτι του έτυχε, δεν μπόρεσε να έρθει. Ήταν κάτι έκτακτο. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι εσείς ήσασταν. Και είπατε δεν πάω εκεί και θα τα πω μετά. Μην κάνετε συνεχώς αναφορές στη συγκεκριμένη διατύπωση. Ας μείνουμε στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, στην ουσία της. Λοιπόν, και επίσης μίλησε για τις αθρώες προσλήψεις που έχουν γίνει στο δημόσιο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Να τις θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια των ημερών της, των 2,5 των χρόνων που κυβέρνησε τη χώρα, έφτιαξε 20 οργανισμούς. Ένας από αυτούς ήταν και το παραλιακό μέτωπο του κ. Μηταράκη, και μιλάμε για αυτός, ο οποίος διόρισε 35 φίλους στο γραφείο του κ. Σαμαρά. Λοιπόν, τους οποίους έδωσε μάχη υπερπάντων για να μην απολυθούν. Λοιπόν, και άλλους 19, να κλείσουμε την παρένθεση. Έτσι, κατά τη διάρκεια των ημερών. Να έρθουμε στα δικά σας. Τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, σας αφήσει το λαϊκισμό της. Τον ερμάτιστο λαϊκισμό της και να μας πει τι εννοεί ο κ. Μηταράκη που μας είπε προχθές, όταν λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για τη μείωση των δαπανών στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί τα πάνε στο ελληνικό δημόσιο είναι μόνο οι άνθρωποι. Αδειοδότησης επιχειρήσεων εγκαταστάσεων. Λοιπόν, καταρχήν, για πέστε μας τώρα τι γίνεται. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι χρειάζεται καταρχήν για να υπάρχει ένα κλίμα προσέγγισης επενδυτών να υπάρχει ένα θετικό, περιβάλλον επιχειρηματικό. Ναι. Καταρχήν να μιλήσω για τον γενικότερο καμβά που πρέπει να υπάρχει και είναι πραγματικά αυτή η θετική εξέλιξη που υπήρχε με την έγκριση της δόσης, που είναι πραγματικά αισιόδοξη. Ξέρετε, στέλνει ένα σήμα ότι η ελληνική οικονομία παίρνει μια ανάσα, ότι πραγματικά εδώ σταθεροποιείται το οικονομικό κλίμα, γιατί δίνει τη δυνατότητα, αυτά που γνωρίζουμε όλοι, στις ελληνικές τράπεζες να χρηματοδοτηθούν φτηνότερα από τον Έλληνα.
μέσω της άρσης μη αποδοχής των ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι ένα σήμα ομαλοποίησης της ελληνικής οικονομίας. Με το αντίτιμο που πληρώσαμε. Με το αντίτιμο που πληρώσαμε γι' αυτό. Όπως λέει και ο κύριος Σακαλώτος, να ενταχθούμε και στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, που είναι ο προάγγελος και αν θέλετε μια στάση πριν από την έξοδο της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Θετική εξέλιξη σε τι, κύριε Σακαλώτο? Πολύ σωστά το λέτε. Ότι η αισιοδοξία αυτή από μόνη της δεν φτάνει για να μετουσιωθεί ανάπτυξη. Εγώ θα έλεγα γενικότερο ότι θα πρέπει η χώρα μας να επιδείξει έναν οικονομικό πατριωτισμό. Θα έλεγα επομένως ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγική διαδικασία και τη βιομηχανία, να στηρίξουμε την ανάπτυξη που στηρίζεται για αυτήν, γιατί όλες οι θεωρίες οικονομικής μεγένθησης στηρίζονται ακριβώς στη βιομηχανία. Ποιοι να το στηρίξουμε, εννοείται ο πολίτης? Η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Για να δούμε λοιπόν πώς το στηρίζετε. Θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς το στηρίζουμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω δύο πράγματα γι' αυτό και γιατί το κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Η κυβέρνηση, αλλά θέλετε να πω και κάτι άλλο, και οι ίδιοι επιχειρηματίες που πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους επιχειρήσεις. Πώς θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πρέπει να γίνει στη βιομηχανία? Δεν πρέπει να γιατί σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας. Ναι, θα σας το πω το πλαίσιο. Ναι. Γιατί σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση των κεφαλαίων ή αν θέλετε οι υπηρεσίες, που μπορούν, επειδή ακριβώς στηρίζονται σε πύληνα πόδια η επένδυση αυτή να εξαλωθεί, αν θέλετε, και σε μια μέρα. Η βιομηχανία δημιουργεί, είναι πιο ανθεκτική, δημιουργεί ευημερία, καλύτερες, περισσότερες και πιο σταθερές θέσεις εργασίας και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Επομένως, η κατεύθυνση. Δεν το κατάλαβα. Η βιομηχανία φτιάχνει καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Πιο σταθερές. Γιατί το λέτε αυτό? Καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις. Βιομηχανικά κράτη πάνε πίσω. Βλέπετε ότι πάνε, τους μισθούς τους μειώνουν, χτυπάνε εργασιακά δικαιώματα. Κύριε Δαράκη, γιατί σας ασφαλίζει ακόμα και δηλαδή? Στη χώρα μας, οι μισθοί στη βιομηχανία, που αν πάση περιπτώσει σε άλλους κλάδους πραγματικά έπεσαν πάρα πολύ, σχεδόν εξαθλιώθηκαν. Οι μισθοί στη βιομηχανία, ακόμα και στη χώρα μας, μείναν σταθεροί. Σε όσες μείναν βιομηχανίες, κάποιες μεγάλες. Σε αυτή που έχουμε, και κύριε Δαράκη, τη βιομηχανία. Όχι σε αυτή που έχουμε, γιατί εσείς ζητάτε μια ανάπτυξη παραπάνω. Άρα λοιπόν δεν είναι εγγύηση η βιομηχανία για το μισθό μου. Όχι κύριε Δαράκη, δεν είναι έτσι. Να σας εξηγήσω το εξής. Παρακαλώ. Η βιομηχανία από μόνη της σημαίνει σοβαρές επενδύσεις. Δεν είναι μια υποδομή, ανοίγω ένα γραφείο, παίρνω ένα τηλέφωνο και πουλώ υπηρεσίες. Σημαίνει θέσεις εργασίας. Χρειάζεται. Όχι. Οι υποδομές της εκεί είναι υποδομές δαπανηρές, πώς να το πω. Γι' αυτό και η επένδυση στη βιομηχανία κάνει πολλά χρόνια να αποδώσει. Γι' αυτό και η βιομηχανία, που είναι μια στιβαρή επένδυση, θα το πω κατά την έννοια, αντέχει περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Γιατί είναι παραγωγική διαδικασία. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Όλες οι οικονομίες, για το όφελος του εργαζόμενου δεν άκουσα. Οικονομικής μεγένθησης στηρίζονται ακριβώς πάνω στη βιομηχανία, στην παραγωγική βάση. Στο συγκεκριμένο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί η μεταπίεση είναι παραγωγή, πώς να το πω. Είναι σωστά, απολύτως σωστά. Γιατί όμως αυτό συνεπάγεται καλύτερη δουλειά για μένα, ναι. Δουλειές θα ανοίξουν. Γιατί οι θέσεις στη βιομηχανία είναι πιο σταθερές. Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι καλύτερα αμοιβόμενες και είναι περισσότερες όταν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν θα ανοίξει και δημιουργούν, όχι μόνο αν θέλετε. Θα έρθει ένας βιομηχανός, κυρία Τσακρή, εδώ, να ανοίξει σήμερα. Ένας ξένος ιδιώτης. Και θα αυξήσει μισθούς στους εργαζόμενους. Εδώ λέμε ότι πάνε να τους φτωχύνουν τους εργαζόμενους για να έρθουν να ανοίξουν. Πώς μπορεί να λυθεί αυτή η αντίφαση? Λοιπόν, καταρχήν για να απαντήσουμε τα ερωτήματά σας όπως το βάζετε. Γιατί να έρθει ένας βιομήχανος εδώ ή εν πάση περιπτώσει ένας εγχώριος επιχειρηματίας να κάνει εδώ μια επιχείρηση, μια μεγάλη επένδυση που είναι η βιομηχανία. Όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές. Μία από αυτή που σας είπατε προηγουμένως, όταν λέμε βελτιώνω το επιχειρηματικό περιβάλλον, τι κάνει? Λοιπόν, μειώνω την δοκιμασία του, μειώνω την ταλαιπωρία του κατά το στάδιο της αδειοδότησης. Ο επιχειρηματίας έρχεται σε επαφή με αυτό που λέγεται δημόσια διοίκηση. Γιατί πραγματικά σήμερα υπάρχουν συνθήκες ταλαιπωρίας. Τι κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή? Απλοποιούμε συστηματικά και συστηματικά το σύστημα της αδειοδότησης που ισχύει σήμερα στη χώρα μας. Το μοντέλο της αδειοδότησης μέχρι σήμερα στη χώρα μας στηρίζονταν, ας το πούμε, σε εκ των προτέρων ελέγχους και αδειοδοτήσεις πριν από το στάδιο έναρξης της επιχείρησης. Δηλαδή, είχαμε και μάλιστα αδειοδοτήσεις σε δύο στάδια. Αδειοδότηση της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας. Αυτό το μοντέλο παγκοσμίως και ευρωπαϊκώς έχει εγκαταληφθεί ως μοντέλο αδειοδοτήσεων, γιατί δημιουργούσε, αν θέλετε, διαφορά, ερχόταν σε επαφή με μεγάλο αριθμό δημοσίων, με δημόσια διοίκηση. Λοιπόν, ήταν χρονοβόρα διαδικασία. Στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πολύ καλά το γρηγορό. Ήταν χρονοβόρα διαδικασία και επίσης σήμαινε ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Ποιο είναι το καινούργιο το μοντέλο των αδειοδοτήσεων που φτιάχνουμε σήμερα με συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου Οικονομίας και συνεργασία με όλους τους φορείς του δημοσίου και τις δημόσιες υπηρεσίες. Καταρχήν, στις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου επενδύσεις, να το πω, δραστηριότητες, που είναι το 90% των δραστηριοτήτων της χώρας μας. Ποιος το καθορίζει αυτό?
τι σημαίνει χαμηλού ρίσκου κλπ. Η νομοθεσία. Υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα. Συγκεκριμένη νομοθεσία που γίνεται και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, ο βαθμό όχληση, πώ παρεμβαίνει στο περιβάλλον. Υπάρχει, λοιπόν, όλε οι φάσει των αδειοδοτήσεων μετατίθεται στο στάδιο μετά την έναρξη λειτουργία, όπου υπάρχουν τα πραγματικά δεδομένα, να το πω κατά αυτή την έννοια, και η έλεγχη είναι πραγματική και όχι έλεγχη χαρτιών και δοκιμητικών. Επομένω, οι έλεγχοι γίνονται εκ των υστέρων, να το πω εδώ, σε στάδιο πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων και επίση μετατίθεται η ευθύνη στον ίδιο τον επιχειρηματία. Ο οποίο πλέον. Έχει επιδοτηθεί αυτός για να πάρει, έχει πάρει τη χορηγία και θα κάνετε μετά τον έλεγχο αφού άλλη λειτουργήσει η επιχείρηση. Τι θα πει χορηγία, γιατί σας λέει καταρχήν ότι όλη η οικονομική δραστηριότητα είναι επιδοτημένη. Δεν είπα καθόλου όλη. Λέω. Αυτό ισχύει και για αυτούς που θα δανειοδοτηθούν με προνομιακά προγράμματα. Καταρχήν, η εξέταση των πραγμάτων που θα γίνει μετά τη λειτουργία τους. Καταρχήν, για να επιδοτηθεί κάποιος, αν θέλετε να το πάμε εκεί, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του την οικονομική. Δεν ξεκινάει από το μηδέν, θέλετε να πω. Δεν ξεκινάει πριν το σημείο αυτό. Δεν παίρνει λεφτά αν δεν υπήρχε πριν, στο χάρτη. Λοιπόν, λέω επομένως πλέον στη φάση αυτή που είναι ο πιλότος και ο γενικός κανόνας εισάγουμε εμείς στην εγχώρια διοίκηση, στην εγχώρια ένωμη τάξη, τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Που σημαίνει ότι το βάρος για την άνεξη λειτουργίας το παίρνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Και απαιτείται και αρκεί η γνωστοποίηση της άνεξης λειτουργίας του, αφού τηρηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, λοιπόν, στην αδειοδοτική αρχή και στο σύνολο των επιχειρηματιών. Αυτή είναι μια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν που μας αυτή είναι μια τεράστια διαφορά, θα έλεγα μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στον χώρο της μεταρρύθμισης. Στον χώρο των αδειοδοτήσεων, όπου πραγματικά εισάγουμε και εμείς, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, την τάση που υπάρχει τώρα παγκοσμίως και ευρωπαϊκώς, στις όλες τις προηγουμένες χώρες και στην εγχώρια νόμη τάξη, και θα νομοθετήσουμε το πρώτο προς την κατεύθυνση αυτή, τον προσεχή Ιούλιο, σε ένα μήνα. Άρα, μιλάτε χρόνος... αυτό είναι εγγύηση για σοβαρότητες επενδύσεις. Ο χρόνος αδειοδότησης μικραίνει. Ο χρόνος αδειοδότησης μικραίνει. Ναι, ο χρόνος αδειοδότησης μικραίνει και γίνεται περισσότερο διαφανής στο σύστημα. Και θα έλεγα εδώ ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση θα συντελεστεί από την έναρξη. Της ηλεκτρονικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων, που είναι μια online διαδικασία που ηλεκτρονικοποιεί και αυτοματοποιεί εξ ολοκλήρου το σύστημα και τις αδειοδότησεις και τον ελέγχο που γίνεται εκ των υστέρων. Η έλεγχη επομένως θα γίνεται εκ των υστέρων, είναι διχηματολογητική, είναι στοχευμένη η έλεγχη και θα γίνονται πλέον με ανάλυση κινδύνων. Και όχι όπως δεν γίνονται τώρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων, που οι έλεγχοι γίνονται μόνο, να το πω κατά αυτή την έννοια, μόνο κατόπιν καταγγελιών και είναι περιορισμένοι. Άλλο, φορολογικό περιβάλλον σταθερό. Το φορολογικό περιβάλλον είναι το δεδομένο. Αλλά παρόλα αυτά, με τον καινούργιο αναπτυξιακό νόμο που αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα, συζητήθηκε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και νόμος του κράτους. Και εκεί προσπαθούμε, γιατί και του μεγάλου ύψους των επενδύσεων, επειδή πραγματικά η χώρα μας δεν έχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, να διαμορφώσουμε συνθήκες σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος ώστε να προσελκυθούν ξένοι επενδυτές. Ποια άλλα θέματα εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξουν ή τα έχετε αλλάξει, ώστε να έρθουν τέλος πάντων οι μεγάλοι επενδυτές. Για να έρθουν επενδύσεις και δει στον τομέα ευθύνης που χειρίζομαι εγώ, γιατί γι' αυτόν ξέρω και μπορώ να σας πω. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι. Λοιπόν, στη βιομηχανία, θα πρέπει από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο. Προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει η βιομηχανία στην χώρα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η κατεύθυνση. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, εμείς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δημιουργήσαμε ένα όργανο διαβούλευσης, να το πω κατά αυτή την έννοια, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Είναι το Φόρουμ Βιομηχανίας, το οποίο ολοκλήρωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις εργασίες του και κατάληξε σε έναν οδικό χάρτη παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Πέρασε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο των διμερών επαφών με τους συναρμόδιους υπουργούς, γιατί ακριβώς η βιομηχανία έχει τεράστιες συναρμοδιότητες με όλα σχεδόν τα υπουργεία, τα παραγωγικά υπουργεία αλλά και τα οικονομικά υπουργεία της χώρας, για να εξειδικεύσουμε τις δράσεις και να παρέμβουμε νομοθετικά για την υλοποίησή τους σε 6 τομείς. Στην ενίσχυση των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, των βιομηχανικών κλάδων, όπως αυτές οριοθετήθηκαν οι δυναμικοί κλάδοι από το Φόρο Βιομηχανίας, που είναι ο αγροτοκιτροφικός τομέας, που είναι ο τομέας των φαρμάκων, ο τομέας των κατασκευών, πλήθος τομέων στους οποίους έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα και θα πρέπει να ενισχύσουμε, στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συγκεκριμένες πολιτικές που αφορά και χρηματοδοτικά εργαλεία, στη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγική διαδικασία, κάτι που δεν γίνονταν μέχρι τώρα στη χώρα μας με ένα χώρο συντονισμένο, γίνονταν έρευνα μόνο για την έρευνα και δεν υπήρχε και σε πολύ μεγάλο βαθμό καινοτομία, στην εξέβρεση. Έρευνα μόνο για την έρευνα δεν υπάρχει. Τώρα, υπήρχε δυστυχώς. Είναι έρευνα για να μπορέσουμε να βγάλουμε πράγματα και να δούμε θα χρησιμοποιηθούν. Σωστά τα λέτε, κύριε Δαράκη. Έπρεπε να είναι η έρευνα. Έχει επίσης πολλά ερωτήματα. Στη χώρα μας δεν ήταν πολύ μεγάλη. Κατά παραγγελία βιομηχανιών κλπ. Να κάνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση, δεν είναι τώρα. Πέστε μου κάτι που έχει ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Επειδή ακριβώς έχει μεγάλη σημασία η βιομηχανική ανάπτυξη. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι όλα αυτά που αναφέρθηκαμε. Επειδή έχει μεγάλη σημασία ότι η αβιομηχανική ανάπτυξη για την πορεία της οικονομίας δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Άλλωστε,
αυτός ο στρεβλός ανάπτυξης οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια από παλιά οφείλεται και σε αυτό. Η βιομηχανία εδώ πέρα δεν περπάτησε. Αναρωτιέμαι, και ήταν συγκεκριμένου τύπου η οικονομική ανάπτυξη. Αναρωτιέμαι το εξής. Γιατί δεν περιλαμβάνει, αν περιλαμβάνει θα μου το πείτε, σε αυτά όλα που ανοίγεται και κουβεντιάζεται με τους επενδυτές, με το πλαίσιο που φτιάχνεται, με τους ιδιώτες, με το... γιατί δεν περιλαμβάνει και τις εργασιακές σχέσεις, γιατί δεν περιλαμβάνει εξασφάλιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την ίδια ταχύτητα, ότι θα είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, γιατί δεν περιλαμβάνει μισθούς συγκεκριμένους, άδειες, συνδικαλιστικοί κανόνες κλπ. Αυτό, κύριε Δαράκη, δεν είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευση του επενδυτή με το ελληνικό κράτος. Αλλή μόνο δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς συλλογικές συμβάσεις. Όχι, γιατί δεν φτιάχνει. Όπως φτιάχνεται το πλαίσιο, λέω για τους επενδυτές. Δηλαδή, δεν είπα αυτό. Κάποιος επενδυτής θα είχε εξασφαλισμένες συλλογικές συμβάσεις και κάποιος άλλος δεν θα το είχε. Δεν είπα αυτό, ακούστε με λίγο. Δεν λέω αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άλλο λέω. Γιατί εφόσον φτιάχνεται όλο το πλαίσιο, να έρθουν. Να έρθουν να κάνουν επενδύσεις. Η βιομηχανία κλπ. Και το περιγράψατε πριν από λίγο. Γιατί δεν έχω και το πλαίσιο. Δεν τους μεταφέρετε και το πλαίσιο που επιθυμείτε για τις εργασιακές σχέσεις όταν θα έρθουν να στήσουν εδώ την επιχείρηση. Για πέστε μου λοιπόν, τι έχετε κάνει σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις. Τις εργασιακές σχέσεις δεν είμαι αρμόδια, να σας πω εγώ, κύριε Δαράκη. Δεν εννοούσα και κυριολεκτούσα αλφαβήτα. Καταρχήν, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της διμερούς διαπραγμάτευσης του εκάστοτε επενδυτή με το ελληνικό κράτος. Αλλή μόνο αν υπήρχε αυτό. Σας είπα, δεν λέω αυτό. Σας είπα ότι υπάρχει ο γενικός καμβάς και να σας πω και κάτι άλλο. Επουδενή πιστεύω ότι οι εργασιακές σχέσεις και γενικά το εργασιακό κόστος ήταν, αν θέλετε, ασταλτικός παράγοντος για τον οποιαδήποτε επενδυτή Έλληνα εξένων στο να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένας μύθος που διαμορφώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Και αν θέλετε και όχι μόνο. Καλά, αυτό είναι και σε εργασία στην εργασία. Ένας μύθος, αν θέλετε να δούμε, σε, αν θέλετε σε, να δούμε σε πρωτοετή το εργασιακό κόστος. Το εργασιακό κόστος δεν, είναι, το εργασιακό δεν το βάζουν κόστος, οι δανειστές, οι πάντες. Οι δανειστές ότι είναι ένας παράγοντας. Εκ του περισσού, κύριε Δαράκη, θέλω να σας πω. Αλλά αν ρωτήσετε πραγματικά έναν επενδυτή τι σημαίνει για αυτόν τον εργασιακό κόστος, που ούτε σε άλλο στη χώρα μας είναι χαμηλό, θα το στοιχειολογήσει, θα το ιεραρχήσει στις προτεραιότητες του σηκωστό. Επιστρέψαμε να πω και έτσι είναι παγκοσμίως. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα κύριε πολύ. Τσάκρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.